Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωπη με ένα ασφικτικό χρονοδιάγραμμα βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση. Στόχος είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει συμφωνηθεί το συνολικό πακέτο των επώδυνων μέτρων, ώστε να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση του Euro Working Group, δηλαδή στη συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων των 17 κρατών μέλων της Ευρωζώνης, το οποίο λειτουργεί ως προπομπός του Euro Group της 8ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη της κυβέρνησης να κλείσει το πακέτο των μέτρων, ώστε η τελική σύσκεψη των κυβερνητικών εταίρων να γίνει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη και να ακολουθήσει η ψήφιση των μέτρων αυτών από τη Βουλή. Αύριο όμως τώρα η χώρα παραλύει λόγω της 24ωρης γενικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ κατά των νέων μέτρων στο εργασιακό και το ασφαλιστικό τομέα. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα όμως το ρεπορτάζ με τις τελευταίες πληροφορίες από τις συνεχείς σκέψεις που γίνονται, όπου εκεί συζητώνται και οι εκκρεμότητες για να κλείσει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Πιθανότητα δηλαδή η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών δεν θα γίνει, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ενδέχεται να γίνει ακόμη και την ερχόμενη. Τώρα, αυτά τα μέτρα ξέρουμε ότι είναι επώδυνα, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να είναι πράγματι τα τελευταία. Αυτό το επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε δηλώσεις που έκανε μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Το στοίχημα της χώρας. Τώρα σε απεργιακό κλειό θα βρεθεί αύριο η χώρα. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία κατά των νέων επώδυνων μέτρων. Η αυλαία των κυβερνήσεων άνοιξε χθες με την 24ωρη απεργία που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον τύπο. Μια τελευταία πληροφορία για την αυριανή απεργία. Το Διοικητικό Συμβούλιο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων αποφάσισε να συμμετέχει και αυτό στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Έτσι, τα πρατήρια υγρών καυσίμων θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 3 τον μεσημέρι. Περνάμε στα υπόλοιπα θέματα. Μας να αναθέσει τα καθήκοντά τους στους αντιπροέδρους της Βουλής, αποφάσισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Μημαράκης, ύστερα από την εμπλοκή του ονόματός του, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, σε υπόθεση αγοραπολισιών ακινήτων την περίοδο 2005-2008. Ο φάκελος επίμαχης δικογραφίας περνά ξανά στα χέρια της εισαγγελέως πρωτοδικών, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Την υπόθεση διερευνούσε από το 2010 ως ΔΟΕ. Οι σχετικές καταγγελίες αφορούν επίσης και τους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Λιάπη και Γιώργο Βουλγαράκη, οι οποίοι κατέθεσαν και οι δύο μήνυση. Τώρα θα ζητήσουμε από τη συνάδελφο την Κατερίνα Τσαβέα. Είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα πάμε τώρα στην Γερμανία για να συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο τον Παπά, καθώς το ελληνικό ζήτημα θα είναι ψηλά. Τώρα για τις περικοπές σε ένοπλες δυνάμεις ενημερώθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των περικοπών, είπε ο Υπουργός, ενώ η επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Χριστοφιλοπούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις που έγιναν. Πάμε να δούμε τώρα τι αποτελέσματα είχε η απογραφή των συνταξιούχων. Αν θυμάστε, άρχισε στα μέσα Μαρτίου. Η συνάδελφος Νίκη Χατζηδημητρίου είναι κοντά. Τώρα το Κυπριακό. Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, τα Βαλκάνια και η έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Αβραμόπουλος συναντήθηκε και με τον Γενικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, τον κ. Μάθιου Νίμιτς. Στην Κίνα τώρα, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων παγκοσμίως, η εταιρεία Foxconn, υποχρεώθηκε να κλείσει εργοστάσιό της ύστερα από ταραχές, στις οποίες πήραν μέρος 2.000 εργαζόμενοι της. Αναφορές υπήρξαν για 10 νεκρούς, πληροφορία όμως που δεν έχει βρεθεί επίσημα. Οι αρχές έστειλαν 5.000 αστυνομικούς στο εργοστάσιο της εταιρείας, η οποία έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για τη μεταχείριση των εργαζομένων της. Προειδοποίηση τώρα ότι η κατάσταση στη Συρία επιδεινώνεται, απίφθινε από τα Ηνωμένα Έθνη ο απεσταλμένος του οργανισμού. Χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Να επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας και με τη συνέχιση της δίκης του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, για την υπόθεση της υπεξαίρεσης 50 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο του Δήμου, η Δέσποινα Κρητικού. Παρακολουθεί την υπόθεση, Δέσποινα. Πάμε τώρα στις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει τόσο στο χώρο της πολιτικής αλλά και στο διαδίκτυο η μια ιστοσελίδα με υβριστικό περιεχόμενο για τον Γέροντα Παΐσιο. Από την άλλη, υπάρχει και η σύλληψη του 27χρονου, ο οποίος ήταν και ο δημιουργός της σελίδας στο διαδίκτυο. Και είναι κοντά μας συνάδελφος η Μαρία Τραβλού, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αναστάτωση τώρα στους κατοίκους της πλατείας Αντιγονιδών, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουν προκαλέσει εργασίες επιχωμάτωσης του ναού της Αφροδίτης. Οι εργασίες ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, διακόπησαν όμως με παρέμβαση των κατοίκων. Την επιχωμάτωση έχει αποφασίσει η 16η εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, λόγω προβλημάτων στη στατικότητα των κτηρίων. Θα πάμε τώρα στις Σέρες, γιατί εκεί μέχρι και πετρέλαιο κλέβουν από τα τρένα Αριάδνη Παπαφωτίου. Πότε έγινε αυτό? Είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που προσέλκυσε η Πανελλήνια Γιορτή Φέτας στην διοργάνωση.
κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ελασσόνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και με άλλους φορείς. Στόχος της γιορτής είναι η προστασία του χαρακτήρα της περιοχής, η ανάπτυξη της παραγωγής καθώς και η πρόθεση βέβαια της φέτας. Με ένα πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρούς αλλά και για μεγάλους, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά φέτος η οικογιορτή στο Γαλλικό ποταμό, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Όσοι επισκέφτηκαν λοιπόν το περιβαλλοντικό πάρκο Καλοχωρίου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αυτή την πολύτιμη φυσική περιοχή και να δουν πολλά αλλά και σπάνια είδη πουλιών. Με όραμα τώρα να γίνει η πανελλήνια λαμπαδιδρομία εθελοντών αιμοδοτών, ένας παγκόσμιος θεσμός. Ξεκίνησε και φέτος σε ολόκληρη τη χώρα το ταξίδι της φλόγας των εθελοντών. Φέτος για πρώτη φορά η φλόγα περνά τα σύνορα της χώρας, ταξιδεύοντας στη γειτονική Αλβανία. Μέσα από χάρτες, γραβούρες και γραμματόσημα παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης από το 1869 μέχρι το 1918. Συλλέκτες της πόλης έχουν συγκεντρώσει σημαντικά αντικείμενα ενός άλλου αιώνα, οι ιστορίες των οποίων μαρτυρούν και την ιστορική εξέλιξη της πόλης. Παράλληλα, συνθέτουν βέβαια και τις εικόνες από το παζλ εκείνης της εποχής. Η έκθεση διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στο Δήμο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις. Στόχος των εκδηλώσεων είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για την απόδοση των πρώην στρατοπέδων ως ελεύθερων χώρων πρασίνου, πολιτισμού αλλά και αναψυχής. 25 διεθνώς καταξιωμένοι φωτογράφοι παρουσιάζουν ο καθένας με τη δική του οπτική, εικόνες, όψεις αλλά και πτυχές της σύγχρονης Τουρκίας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που οργανώνει η εφημερίδα Zaman, είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας, με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων κυκλοφορίας της. Θα πάμε τώρα στο χώρο της 7ης τέχνης. Με αφορμή την προβολή της ταινίας Brave, ιστορία μιας ατρόμητης ξυφομάχου, θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες ίσως ένα αφιέρωμα και αποσπάσματα από πασίγνωστες επικές ταινίες του παρελθόντος. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ενημερωθούμε για τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Πάνος Μπλέτσος κοντά μας λοιπόν για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Πάνο. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να αρχίσουμε με Super League, το χθεσινό τελευταίο παιχνίδι. Νέα αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Μοναδική ισοπαλία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το σταθμό μας στις 5 με το Χάρη Αρβανιτίδη. Από εμάς, καλό μεσημέρι.